Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Μου κάνανε tag τα κορίτσια η Πέμι και η Άννη, το Ολίνι 1989 κανάλι. Με κάνανε tag για να απαντήσω στις ερωτήσεις 10 little secrets. Λοιπόν, καθίστε, έχω μπροστά μου τον υπολογιστή, να ανοίξω το αρχείο που τα έχω τις ερωτήσεις γραμμένες για να σας απαντήσω. Λοιπόν, ποιο είναι το προϊόν που σε κάνει να νιώθεις εντυπωσιακή, glamorous, $1 million. Λοιπόν, δύο είναι τα προϊόντα που πιστεύω κάνουν, συγγνώμη κιόλας που σας γυρνάω τη βλάτη, αλλά πρέπει να ετοιμαστώ για αυτό, που κάνουν κάποιον να νιώθει glamorous, εντυπωσιακή και $1 million. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι, κατ' εμέ, το κόκκινο κραγιόν. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, το κόκκινο κραγιόν, όλες οι γυναίκες νιώθουν $1 million. Εκτός και αν δεν το έχουν συνηθίσει και νιώθουν υπερβολικά άσχημα, και νιώθουν κάπως. Αλλά εμένα το κραγιόν με κάνει να νιώθω $1 million. Ένα άλλο πράγμα που με κάνει να νιώθω $1 million είναι τα γυαλιά ηλίου. Με τα γυαλιά ηλίου είμαι και πολύ σούπερ, να πούμε. Δεν βρίσκεται. Πέρα από την πλάκα, γυαλιά ηλίου και κόκκινο κραγιόν. $1 million. Million. Λοιπόν, πες μας ένα μυστικό για τη φροντίδα της επιδερμίδας σου. Ένα μυστικό. Καθίστε λίγο να κλείσω το. Εντάξει, λοιπόν, μυστικό για τη φροντίδα της επιδερμίδας μου. Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολύ ακνεϊκό δέρμα και όταν ήμουν στην εφηβεία, εντάξει, ήταν λογικό, ήταν από ακμή. Μετά έκανα πολυχιστικές οθήκες και γέμισα σπυράκια. Απελπισία. Μετά ξεκίνησαν τα συλληπτικά, πέρασαν και τώρα δεν έχω πλέον πολυχιστικές οθήκες. Βγάζω 1-2 σπυράκια πριν από την περίοδο, αλλά γενικά, ας πούμε, το δέρμα μου συμπεριφέρεται καλά. Το δικό μου το μυστικό για την επιδερμίδα είναι ότι παρόλο που έχω λιβαρή επιδερμίδα, το βράδυ πασαλίβομαι αρκετά και από τότε που το έκανα αυτό και πασαλίβομαι πάρα πολύ το βράδυ με διάφορες, ας πούμε, κρέμες πολύ υδατικές που κάποιος θα έλεγε ότι δεν είναι για την επιδερμίδα μου, βέβαια με κρέμες που δεν είναι comedogenic, δηλαδή δεν έχουν στοιχεία που να μπλοκάρουν. Δεν έχουν, ας πούμε, ελαιόλαδο, το οποίο είναι comedogenic, δεν έχουν άλλες ουσίες που να προκαλούν ακμή. Έχουν ουσίες όπως η βαζελίνη, όπως η γλυκερίνη, όπως το sea butter. Βασικά χρησιμοποιώ τώρα τελευταία, εδώ την έχω και όλα, την Nutrilogy 2 της VC, που είναι βαθιά περιποίηση για πολύ ξηρές επιδερμίδες, που... Εντάξει, εγώ δεν έχω ξηρή επιδερμίδα, έχω λιπαρή επιδερμίδα, όμως τη βάζω το βράδυ και κοιμάμαι και βλέπω ότι το δέρμα μου είναι πιο καλά. Βέβαια δεν τη βάζω το πρωί, γιατί θα είμαι μετά σαν να είμαι σαν να με έγλειψα η Ελλάδα, αλλά αυτό είναι το μυστικό μου, ότι κάνω πάρα πολύ καλή απολέψη το βράδυ, πάρα πολύ καλή απολέψη, είτε με ένα σφουγγαράκι, είτε με ένα πανάκι, είτε με μια βούρτσα, πάντως κάνω πάρα πολύ καλή απολέψη το βράδυ και μετά κατευθείαν από πάνω βάζω μια πάρα πολύ ενυδατική κρέμα. Και έτσι καθαρίζει σε βάθος το πρόσωπό μου, ενυδατώνεται στη διάρκεια της νύχτας και τη μέρα είναι πιο φρέσκο. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω δει. Τώρα από κάθε μία τα δικά της. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό σου για υγιή μαλλιά? Η περούκα. Όχι, πέραν τούτου. Αυτό είναι ένα ολόκληρο βίντεο, το υγιή μαλλιά, για μένα, γιατί... Λόγω της ανάγκης μου, της προσωπικής ψυχολογικής για υγιές μαλλί, δεν μπόρεσα ποτέ να μακρύνω το μαλλί μου. Επάνω τα μυστικά είναι αυτά, εκτός από αυτά που ξέρετε, να μην τα βάφετε, να μην τα λούζετε κάθε μέρα, να μην τα κάνετε μασιά, να μην τα κάνετε πιστολάκι. Εγώ θα σας πω ένα μυστικό που άμα το χωνέψετε καλά αυτό στο μυαλό σας, θα έχετε το πιο υγιές μαλλί. Και το μυστικό αυτό το βρήκα παρατηρώντας τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, όσο λιγότερο ασχολείστε με τα μαλλιά σας, όσο λιγότερο σας ενδιαφέρουν τα μαλλιά σας, τόσο πιο υγιή θα είναι τα μαλλιά σας. Πάρτε στην τύχη και ρωτήστε 10 άτομα τα οποία έχουν σούπερ μαλλιά, μακριά και ωραία, στριπνά χωρίς ψαλίδα ή σγουρά ωραία, λαμπερά χωρίς ψαλίδα, και θα σας πούνε ότι δεν θα κάνω τίποτα. Δεν θα κάνω τίποτα. Λουζόμαι, το πιάνω ένα κοτσάκι και φεύγω. Και πότε τα χτενείς τα μαλλιά στο ρωτήστε και σου λένε, α, στις γιορτές, μια φορά το τόσο. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό για υγιή μαλλιά. Να πείτε ότι δεν ασχολούμαι με τα μαλλιά μου, δεν με νοιάζει, μόνο να τα λούζετε και να τα βάζετε μια σιλικόνη
και να μην σας ενδιαφέρει πώς φαίνεται το μαλλί σας και να μην το χτενίσετε και να μην το κάνετε τίποτα, να μην το βάφετε και μέσα σε ένα με δύο χρόνια θα έχετε πολύ υγεία μαλλιά. Θα μου πείτε βέβαια δωρονάδωρο τι να το κάνω το υγεία στο μαλλί άμα να βγαίνω σε τρελή έξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα λοιπόν και γι' αυτό ποτέ δεν μπορέσαμε εμείς οι σπαστικοί να έχουμε μακριά μαλλιά. Λοιπόν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος διατροφικός κανόνας που ακολουθείς? Τρώω ό,τι θέλω. Αυτός είναι ο κανόνας που ακολουθώ. Τρώω ό,τι θέλω. Τρώω γλυκά, τρώω ό,τι μου αρέσει, αλλά δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, δεν περιμένω να σκάσω. Τρώω μέχρι να σταματήσω να πεινάω. Δεν τρώω και τρώω αργά. Δεν τρώω δηλαδή σαν την τρελή, σαν τον καπαμαρού. Και δεν. Άμα φτάσω στο σημείο να πω ότι πλέον δεν πεινάω, μπορεί να έχω κι άλλο στο φαΐ μου, κι άλλο στο πιάτο μου. Μπορεί να μπορώ να το φάω και να μην νιώθω σκασμένη, αλλά δεν θα το φάω. Θα το αφήσω. Γιατί έχω αυτή την οτροπία ότι εντάξει, δεν θα με πάρει και κανένα στο πει. Αν πεινάσω σε μια ώρα, θα ξαναφάω. Δηλαδή δεν χάλασε ο κόσμο. Και πιστεύω ότι όταν το ακολουθούσα αυτό, είχα πάρα πολύ καλή. Ας πούμε, ήμουν πάρα πολύ αδυνατή. Μετά που κάποια στιγμή που σταμάτησα να το ακολουθώ και άρχισα να τρώω όλο μου το φαΐ και να τρώω, ξέρεις, επειδή έτρωγαν και άλλοι να τρώω κι εγώ και να νιώθω σκασμένη, δεν. Υπάρχει, ας πούμε, έβαλα κιλά. Κάποια στιγμή είπα να κάνω τη διατροφή και εντάξει, ας πούμε, έγινα νευρασθενική. Μετρούσα θερμίδες από εδώ, μετρούσα θερμίδες από εκεί, μην το κάνετε ποτέ αυτό στον εαυτό σας. Ποτέ όμως. Μέχρι και τη ζάχαρη που έβαζα στο φραπέ μετρούσα, δεν είναι δυνατόν. Τζίζους δηλαδή. Απλά να τρώτε όποτε ζεπινάτε, να τρώτε ό,τι σας αρέσει. Απλά να μην τρώτε πολύ. Να μην τρώτε μεγάλες ποσότητες. Να μπορείτε να το αφήνετε. Αυτό είναι ο κανόνας. Έχω κάποιο τύπο γυμναστικής. Ναι. Έχω κάποιο τύπο γυμναστικής. Δεν κάνω εκτός και αν είναι απαραίτητη, εκτός και αν πεθαίνω. Όχι, λοιπόν, θα σας πω, έχω τύπο γυμναστικής. Επειδή είμαι υπερβολικά τεμπέλα και δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε γυμναστήριο, δεν έχω καμία σχέση με τη γυμναστική. Εάν είστε κι εσείς αυτό το στυλ, δύο τύπα έχω να σας δώσω. Ένα είναι να βάζετε ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή ουίσκι και τραγούδια το βράδυ που θα είστε μόνο στο σπίτι. Θα ακούσετε το πρώτο τραγούδι, θα ακούσετε το δεύτερο τραγούδι, θα ακούσετε το τρίτο τραγούδι, κάποια στιγμή θα μερακλώσετε. Δεν μπορεί, θα χτυπήσει, ας πούμε, μισό μπουκάλι κρασί. Θα σηκωθείτε και θα χορεύετε μοναχές σας. Χορέψτε μια, χορέψτε δύο, χορέψτε τρεις, θα υδρώσετε, θα κάψετε μερικές θερμίδες. Εγώ η μόνη γυμναστική που κάνω είναι αυτή, που χορεύω δηλαδή έξω όποτε μπορώ και στο σπίτι μόνη μου, ράτζικ. Αλλά αυτό κάνω. Λοιπόν, χορεύω μόνη μου και τραγουδάω μόνη μου. Αλλά αυτή είναι η μόνη γυμναστική που κάνω. Επίσης το σεξ, αν μπορείτε να κάνετε σεξ και αν θέλετε να κάνετε σεξ, μπορείτε να είναι πολύ ωραία γυμναστική. Ευχάριστη, μερικές φορές, ανάλογα. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι από τον επόμενο μήνα, 1 Μαΐου, θα ξεκινήσω να κάνω γυμναστική και είναι ένα bet κι αυτό όπως έχω βάλει με τα μαλλιά μου. Τις 1 Μαΐου θα κάνω ένα κάθισμα, μία γυναικεία κάμψη, ένα κοιλιακό και ένα αρχαίο. Και μετά βέβαια τις διατάσεις. Και λίγο ας πούμε ποδήλατο, τρέξιμο, ζέσταμα κάτι. Στις 2 Μαΐου θα κάνω δύο καθίσματα, δύο κάμψεις γυναικείες, δύο κοιλιακούς και δύο ραχαίους. Και θα το πάω έτσι μέχρι και, μέχρι και το τέλος Μαΐου. Μετά στον Ιούνιο θα κάνω πάλι ένα, αλλά θα κάνω δύο σετ. Δηλαδή στον δεύτερο μήνα θα κάνω δύο σετ, στον τρίτο μήνα θα κάνω τρία σετ. Και θέλω να δώσω τρεις μήνες, όταν θα κάνω δηλαδή τρία σετ από 30 το καθένα, εάν θα έχει διαφορά το σώμα μου. Εάν θέλετε να πάρετε μέρος κι εσείς σε αυτό το bet, πείτε μου να δηλώσουμε συμμετοχή και να κάνουμε video updates κάθε μία και να δείχνουμε τις διαφορές μας. Δεν είναι πολύ ωραίο γιατί θα μας βοηθήσει να σε εμάς τις τεμπέλες να είμαστε συνεπείς. Λοιπόν, ποιο άρωμα είναι το μυστικό σου όπλο? Δεν έχω άρωμα που να είναι το μυστικό μου όπλο. Εκτός και αν θεωρίζεται ένα, ας πούμε, μεγάλο γκολ σαν να το πετάω σε κάνα κεφάλι κανένας και να τον αφήσω στο τόπο. Και αυτό γίνεται. Αυτό θεωρώ ότι μάλλον εννοούσε ότι είναι το πιο άρωμα που μας και καλά, ας πούμε, τους ρίχνει όλους τους γκόμενους κάτω. Δεν υπάρχει τέτοιο άρωμα. Ούτε για μένα, ούτε για κανένα πιστεύω. Απλά υπάρχει το άρωμα υπογραφή μας, ας πούμε, σε θυμούνται οι άλλοι με αυτό το άρωμα. Το άρωμα που είναι το μυστικό μου όπλο, δηλαδή που το φοράω όταν θέλω να είμαι σούπερ, ας πούμε, διεκδικητική, είναι το Dior, το Poison στο άσπρο το μπουκαλάκι.
Λοιπόν, το φοράω όλοι μου λένε, α, τι τέλειο άρωμα. Βέβαια ήταν και πανάτριβο. Αυτό δεν το φοράμε πολύ συχνά. Όχι, εντάξει. Απλά είναι λίγο βαρύ. Δείξε μας ένα ρούχο που πάντα τραβάει την προσοχή όταν το φοράς. Ένα ρούχο που πάντα τραβάει την προσοχή όταν το φοράω. Αυτό είναι σχετικό δύσκολο, γιατί δεν έχω εδώ μπροστά μου τα ρούχα μου και δεν έχω για κανένα ρούχο να σας δείξω. Μίνι φούστες, φαντάζομαι. Μια μίνι φούστα, απλή. Μια μίνι φούστα. Βασικά δεν είναι ένα συγκεκριμένο ρούχο, είναι ο τρόπος που συνδυάζει τα ρούχα για να τραβήξει την προσοχή. Μπορείς να βάλεις μια πολύ απλή μίνι φούστα και να τραβήξει την προσοχή. Μπορεί να βάλεις για το πιο έξαλλο ρούχο και να τραβήξει την προσοχή για τους λάθος λόγους. Ανάλογα που θα πας. Τώρα, ας πούμε, αν φοράω ένα μάξι φόρεμα σε ένα γάμο, όπου είμαι κουμπάρα, δεν θεωρώ ότι τραβάω την προσοχή. Τώρα, αν βάλω όμως αυτό το μάξι το φόρεμα, που είναι για γάμο, το βάλω, το πορεί στη δουλειά μου, τραβάω την προσοχή. Ή άμα πάω, ας πούμε, στο πάρκο με τις φόρμες για να βγάλω το σκύλο μου, δεν νομίζω ότι τραβάω την προσοχή. Αλλά αν πάω με τις φόρμες να βαφτίσω ένα παιδάκι, τραβάω την προσοχή. Οπότε, αυτή είναι λίγο εντάξει. Τώρα βέβαια αυτή η ερώτηση προφανώς είχε το υπονοούμενο ότι επάνω σου είναι το πιο ωραίο και το τονίζεις με τα ρούχα. Ξαρτάται, εντάξει, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Περιορέξεις, κολλήσεις, θα σου αρέσει ο κόλλος, άλλος αρέσει τα ριζιά. Ανάλογα την ώρα. Λοιπόν, ποιο είναι το style crush μου? Δεν έχω style crush. Νομίζω ότι είμαι αρκετά μεγάλη για να έχω style crush. Πέρασε αυτή η ηλικία που είχα style crushes. Μάλλον εγώ ποτέ δεν είχα κιόλας. Και δεν έχω και καλή σχέση με τις διασημότητες γενικότερα. Μ' αρέσει η... τέτοια, πώς τη λένε, βρε. Η Taylor Swift, μ' αρέσει η Dolly Parton, μ' αρέσουν τέτοιοι τύποι. Δεν ακολουθώ και το στυλ τους, γιατί εντάξει, έχω πολύ διαφορετικό, είναι ανάλογα τι μου έρθει. Πες μας κάτι το οποίο δεν ξέρουμε για σένα. Υπάρχουν πολλά που δεν ξέρετε για μένα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Αλλά όχι, αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για μένα. Εδώ υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουν οι δικοί μου για μένα. Να σας πω ένα πολύ απλό. Έχω τατουάζ. Το έκανα το 2001. Νομίζω, ναι. Και είναι... Τώρα θα σας το δείξω αμυριαστικά. Είναι εδώ. Το βλέπετε. Και θα πει individuality. Δηλαδή ότι ο καθένας είναι μοναδικός στον κόσμο και δεν είμαστε, δεν είναι κανένας ίδιος με κανέναν. Το έκανα για να θυμάμαι ότι δεν πρέπει ποτέ να προσπαθώ να μοιάζω σε κανέναν και να είμαι πάντα ο εαυτός μου. Σαν τις αγελάδες, φραγίστηκε ο μπα. Αλλά τώρα θέλω να κάνω και δεύτερο τατουάζ. Θέλω να γράψω από πάνω impermanence. Έτσι. Αλλά βέβαια πρέπει να βρω το χρόνο να το κάνω και αυτό. Αυτά. Αυτό ήταν το tag. Λοιπόν, κάνω tag σε όσους είδαν το βίντεο, απαντήστε εδώ και τώρα, τα tag είναι το πιο αστείο πράγμα στο YouTube, νομίζω. Περιμένω τις απαντήσεις σας. Όσες βλέπετε το βίντεο μου, έχετε ταγκαριστεί, καινούργια λέξη, ταγκαριστεί, έχετε ταγκαριστεί να κάνετε το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που μου έκαναν tag. Είστε πάρα πολύ γλυκές κορίτσια, μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο σας. Συνεχίστε να τα κάνετε και μην ακούτε καμία. Είδα τις προάλλες μία που σας άφηνε κακεντρική σχόλια. Να την μπλοκάρετε, να την διαγράψετε. Ήταν πολύ κακιά. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο tag, το οποίο το έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Φιλάκια, γεια σας!